Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα με μια παραδοχή και μια προτροπή που δανείζομαι και τις δύο δανείζομαι από ένα εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου άρθρο της Naomi Klein στην εφημερίδα Guardian, που είχε τίτλο «Ο εναγκαλισμός των δημοκρατικών με τον νεοφιλελευθερισμό έδωσε τη νίκη στον Τραμπ». Γράφει στο κείμενο αυτό «Όπως διδαχθήκαμε από τη δεκαετία του 30, χρειαζόμαστε μια πραγματική αριστερά για να αντιπαλέψει το φασισμό». Το πρώτο είναι η παραδοχή, το δεύτερο είναι η προτροπή μου. Τέσσερα σημεία θα ήθελα σήμερα να μοιραστώ μαζί σας. Πρώτο, η εκλογή Τραμπ απέκτησε μια επίφαση ραγδαίας θεαματικότητας, αλλά πρέπει νομίζω να τονίσουμε εδώ ότι έχει εποαστεί με αδιόρατους τρόπους και αργές συστηματικές χρονικότητες που την έχουν ήδη προπολού καταστήσει δυνατή και την έχουν μετατρέψει σε μια οικία κανονικότητα. Άρα λοιπόν η έκπληκτη δυσφορία, η επίδειξη ηθικής και διανοητικής ανωτερότητας απέναντι στο συμβάν της εκλογής Τραμπ και η αντιμετώπιση της εκλογής Τραμπ σαν να είναι ένα απολύτως αναπάντεχο επεισόδιο, όλα αυτά αποτελούν σύμπτωμα των οργανικών συνθήκων που έφεραν τον Τραμπ στην Προεδρία. Το Δημοκρατικό Κόμμα και η Αριστερά δεν είχαν αναλύσει, ακούσει, κατανοήσει επαρκώς τη λαϊκή βάση που στήριξε τον Τραμπ. Όμως η κατασκευή ενός αγυνευτικού μηντιακού συμβάντος παίζει στο γήπεδο του Τραμπ, αλλά και της Κλίντον. Το καθήκον της αριστεράς είναι ο κριτικός αναστοχασμός πάνω στη δυνατότητα να είχαν γίνει αλλιώς τα πράγματα και τώρα βέβαια πια η ενεργοποίηση της δυνατότητας να γίνουν αλλιώς τα πράγματα, να γίνουν αλλιώς τα πράγματα. Και αυτό σημαίνει και τη διάλυση της οποιασδήποτε αυταπάτης υπάρχει ακόμα και στην αριστερά ότι ο Τραμπ είναι αλλαγή. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, κατά τη γνώμη μου, για τουλάχιστον δύο λόγους, δεν έχω χρόνο να πτύξω περισσότερους. Ο ένας είναι πιο τεχνικός, αλλά και ουσιαστικός ταυτόχρονα και έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική του εκλογικού συστήματος. Ο Τραμπ εκλέχτηκε πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά δεν κέρδισε τη λαϊκή ψήφο. Έτσι, έχασε στη λαϊκή ψήφο κατά 400.000 ψήφους. Κέρδισε. Μπράβο. Και πήγε μετά ακριβώς. Ναι, όχι, το διόρθωσα. Είπα στην αρχή, μόλις ξέραμε τη διαφορά, και τελικά πήγε μια τεράστια διαφορά. Δηλαδή, μια τάξη διαφοράς που δεν δικαιολογεί τη φυσικοποίηση με την οποία μιλάμε για νίκη του Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα του Κολεγίου των Εκλεκτόρων έχει μια ιστορικότητα που δεν έχουμε χρόνο να αναλύσουμε εδώ, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να αναλυθεί πολύ περισσότερο για να καταλάβουμε πώς αυτό το σύστημα οδηγεί σε ένα νόμιμα κατευθυνόμενο εκλογικό αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι θεσπίστηκε ως αντίβαρο στις ενδεχόμενες υπερβολές ή παρεκκλήσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από το σύστημα της άμεσης εκλογής Προέδρου και θέτει ένα φίλτρο, υπάρχει για να θέτει ένα φίλτρο ανάμεσα στο λαό και στον Λευκό Οίκο. Ένα φίλτρο που έχει ταξικό και φυλετικό πρόσημο. Θα επικαλεστώ ένα άλλο εξαιρετικό κείμενο που διάβασα πρόσφατα, της Αφροαμερικανίδας ακτιβίστριας Άντζελα Ντέιβις, αυτής της σπουδαίας μορφής του κινήματος για τα δικαιώματα των μαύρων και των γυναικών στη δεκαετία του 60, με τους μαύρους πάνθυρες, το Κομμουνιστικό Κόμμα τον ΗΠΑ, αυτή που ο Ρίγκαν είχε απαγορεύσει να διδάσκει στο Πανεπιστήμιο. Έγραψε λοιπόν, είπε για τα δικαιώματα που δημιούργησε το σύστημα των εκλεκτόρων, λέει «Αυτή είναι μια στιγμή για να αναστοχαστούμε το κατά πόσο ζούμε ακόμη με τα απομεινάρια και τα φαντάσματα της δουλείας». Η εκλογή λοιπόν Τραμπ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε μια αντιδημοκρατική όψη της δημοκρατίας, στη διάσταση δηλαδή ανάμεσα στη λαϊκή ψήφο και την ψήφο των εκλεκτόρων. Βέβαια, παραμένει γεγονός ότι σχεδόν μισή από τους ψηφοφόρους επιβράβευσαν το ακροδεξιό, κατά τη γνώμη μου, ακροδεξιό πολιτικό μήνυμα της προεκλογικής εκστρατείας Τραμπ. Το δεύτερο σημείο για το οποίο δεν πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα είναι το ίδιο το πολιτικό και ιστορικό πλαίσιο, η συνθήκη δυνατότητας
για την εκλογή Τραμπ. Και αυτή δεν είναι άλλη, κατά τη γνώμη μου, από την υπόγεια και σιωπηλή λαϊκή ματέωση από την επικράτηση των ξέφρενων και βίαιων ανισοτήτων που προκάλεσε και εμπέδωσε ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός. Το συμβάν της εκλογής Τραμπ φέρει τον απόϊχο του Brexit, ενός δεξίου Brexit πρέπει να θυμόμαστε, δεν ήταν αριστερό, έτσι, ενός δεξίου Brexit λοιπόν, και αντανακλά βεβαίως την τρομακτική άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, η οποία με τη σειρά της συνδέεται με την νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση του συστήματος. Η εκλογή Τραμπ συνδέεται επίσης, κατά τη γνώμη μου, και εδώ ίσως κάπως αρχίζει να φαίνεται και ίσως κάποια διαφωνία με τους προλαλήσαντες, τους αγαπητούς φίλους, τον καθηγητή Ζαρέτσκι και την καθηγήτρια Φρέιζερ, συνδέεται με την κανονικοποίηση του ρατσισμού και τη μετατροπή του σε mainstream θέση. Πιστεύω ότι για να κατανοήσουμε την εκλογική βάση που υποστήριξε τον Τραμπ, που ήταν κυρίως λευκοί ψηφοφόροι των αστικών και των εργατικών στρωμάτων, πρέπει να ανατρέξουμε σε μια ανάλυση των σχέσεων κοινωνικής τάξης, φυλής και φύλου στην αμερικανική κοινωνία. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι δεν εννοώ παραθετικά, αλλά διαθεματικά, δηλαδή πώς συγκροτείται η τάξη με όρους φυλής και φύλου, πώς το φύλο με όρους τάξης και φυλής κτλ. Κατά τη γνώμη μου, ο Τραμπ νίκησε όχι παρά την αυταρχική ρατσιστική του δημαγωγία, αλλά εξαιτίας της. Και κυρίως, όχι παρά, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν ο λιγότερο κατάλληλος υποψήφιος. Ένας καλοζωισμένος μεγιστάνας, χωρίς πολιτική εμπειρία, χωρίς να έχει ποτέ καταλάβει δημόσιο αξίωμα, με απέχθεια στο δημόσιο. Και έτσι θα πρέπει να σκεφτούμε τι συμβαίνει, τι πάει λάθος και τι πάει στραβά με την αριστερά, όταν η απόγνωση και ο θυμός των ηττημένων της κρίσης κεφαλαιοποιείται πολιτικά από την ακροδεξιά. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα για την παγκόσμια αριστερά, κατά τη γνώμη μου, σήμερα. Πώς δηλαδή να μεταφράσει αυτή την ματέωση σε μια πολιτική δέσμευση για ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Δεύτερο σημείο, το ερώτημα του λαϊκισμού. Ακούγονται πολλά, έτσι δεν θα αναφέρω πάλι την ρητορική αυτή. Συνδέεται πάντως με αυτό που έχει εύστοχα περιγράψει ο Etienne Balibar ως σύγκρουση ανάμεσα σε δύο έννοιες του λαού. Η πρώτη ως έθνος και η δεύτερη ως δήμος. Η πρώτη έννοια του λαού αφορά το εθνικό σύνορο. Το τείχος που θέλει να χτίσει ο Τραμπ στα σύνορα με το Μεξικό και κυρίως το τείχος που θέλει να χτίσει στα μυαλά των Αμερικανών. Η κυριαρχική φαντασίωση του να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά, έτσι αυτή είναι η έννοια εδώ του εθνικού, που βρίσκεται όλο το ευρωπαϊκό παράλληλό της στη ρητορική του εθνικού μετόπου στη Γαλλία, ενώ η δεύτερη έννοια του λαού είναι πολιτική, αφορά το Δήμο ως συλλογικό υποκείμενο συμμετοχής, εκπροσώπησης και δικαιωμάτων, άρα το ερώτημα εδώ είναι ποιος λέει εμείς ο λαός. Η πρώτη πρόταση της ιδρυτικής πράξης του αμερικανικού έθνους, το We the People, εκφωνήθηκε από ιδιοκτήτες σκλάβων. Ο αυταρχικός, αντιδραστικός λαϊκισμός του Τραμπ εννοεί το έθνος των λευκών, μεσοαστών και μεγαλοαστών ανδρών. Η αριστερή επίκληση του λαού εννοεί κάτι ριζικά άλλο. Για τον Τραμπ εχθρός είναι οι μετανάστες, οι Αφροαμερικανοί, οι φτωχοί, οι γκέι. Για την αριστερά, για μας, αντίπαλος είναι όποιος εχθρεύεται αυτούς. Όποιος εχθρεύεται και τους αποκλείει. Άρα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να διεκδικήσουμε αυτή τη διαφορά. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ριζική διαφορά και πρέπει να τη διεκδικούμε συνεχώς. Είναι προφανές ότι αντίβαρο στον Τραμπ δεν μπορούσε φυσικά να είναι η Clinton του νεοφιλελεύθερου business as usual και της μεταπολιτικής εργαλειοποίησης των δικαιωμάτων και του φεμινιστικού λόγου.
αν κατάφερε η Κλίντον να μιλήσει στο όνομα του φεμινισμού και έπεισε ότι αυτό είναι φεμινισμός, αυτό ήδη είναι μια μεγάλη ήττα για μας, για την αριστερά. Τώρα, ο αριστερός δημοκρατικός υποψήφιος, ο Bernie Sanders, μπόρεσε, και αυτή είναι προφανώς για μένα η μόνη μας ελπίδα που χάθηκε δυστυχώς, μπόρεσε να μεταφράσει την οικονομική δυσπραγία που πλήττει τα κατώτερα και μεσαία στρώματα σε ένα αίτημα δημοκρατίας και λαϊκής κυριαρχίας αντί για εχθρότητα προς τους μετανάστες, προς τους μουσουλμάνους κτλ. Μπόρεσε να μιλήσει στο όνομα των πολλών, είχε ταξική αναφορά και οραματικό πρόσημο, πρέπει να τονίσουμε εδώ, θυμίζω το βασικό του σύνθημα, έτσι, a future to believe in, ένα μέλλον για να πιστέψουμε. Αντίθετα, η υποψηφιότητα της Κλίντον ήταν εμβληματική της υιοθέτησης εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος μιας νεοφιλελεύθερης ατζέντας και της απόλυτης περίτρανης μετατροπής του κόμματος σε μια καθεστωτική ελίτ απρόθυμη και ανίκανη να υπερασπιστεί τις ανάγκες και τα δικαιώματα των πολλών. Εδώ πρέπει να προσέξουμε το αφήγημα του αντιλαϊκισμού. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα αφήγημα που πρέπει να αποδομήσουμε. Αυτό το αφήγημα του λαϊκισμού που βάζει μέσα τους πάντες, από την αριστερά, τη δεξιά κτλ. Είναι ένα αφήγημα που θέλει να στιγματίσει την επίκληση της λαϊκής κυριαρχίας. Αυτό κάνει αυτό το αφήγημα του αντιλαϊκισμού. Δεν είναι εναντίον του λαϊκισμού. Θέλει κάτι να κάνει, έχει μια πολιτική επιτελεστικότητα και αυτή δεν είναι άλλη από το να στιγματίσει κάθε δυνατότητα επίκλησης της λαϊκής κυριαρχίας ως αντίδοτο και ως αντίσταση στις νεοφιλελεύθερες αποδημοκρατικοποιημένες δημοκρατίες. Είναι δηλαδή αυτό το αφήγημα του αντιλαϊκισμού βαθιά δημαγωγικό. Τώρα, δεν ξέρω αν θα είχε καταφέρει ο Bernie Sanders να νικήσει. Ίσως θα ήταν δύσκολο ο αριστερός του λόγος να έχει διήθηση στα μεσοαστικά στρώματα, αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν συμφωνώ δηλαδή με ότι αν είχαμε τον Sanders θα είχαμε νικήσει οπωσδήποτε, βεβαίως και έπρεπε να έχουμε τον Sanders, αλλά για άλλο λόγο. Και γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε νικήσει, θα μπορούσε να έχει νικήσει το στρατόπεδο αυτό της αριστεράς, αλλά και γιατί θα είχαμε άλλους όρους σύγκρουσης, που για μένα αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αντί της αντιπαράθεσης μεταξύ φασισμού και πολιτικής ολιγαρχίας, μιας αντιπαράθεσης που προδιέγραψε το αποτέλεσμα. Τρίτο σημείο, υπήρχε άραγε ένα αριστερό αφήγημα, μια αριστερή εκδοχή του αφηγήματος «Trump will shake up the system», ότι ο Τραμπ θα αναστατώσει το σύστημα. Νομίζω ότι υπήρχε. Και θέλω να καταθέσω την πολύ ρητή μου διαφωνία με αυτή την εκδοχή. Νομίζω ότι υπήρχαν αριστεροί που προκειμένου να ασκήσουν εύλογη κριτική στην νεοφιλελεύθερη υποψηφιότητα Κλίντον, υπέπεσαν στην κοινική αμεριμνησία του να αθωώσουν την υποψηφιότητα Τραμπ. Έχω σκεφτεί πολύ γι' αυτό, δεν ξέρω αν πρέπει να το αποδώσουμε σε μια ιδεολογική στάση της όξυνσης των αντιθέσεων ή σε έναν αντισυστημικό συντηρητισμό ή σε μια κοινική εκεντρικότητα ή σε όλα αυτά μαζί. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εμένα προσωπικά με ανησυχεί ότι υπάρχει ένα κομμάτι της αριστεράς που πιστεύει ότι ο Τραμπ, ο κατεξοχήν εκπρόσωπος της τάξης των ιδιοκτητών και των επιχειρηματιών, ο εγγυητής της κερδοφορίας, ο ξενοφοβικός, ο ρατσιστής, ο σεξιστής, μπορεί να ενοχλεί το σύστημα. Αναρωτιέμαι μάλιστα πώς ορίζει αυτή η αριστερά το σύστημα και την κανονικότητα. Προφανώς πρόκειται για ένα κομμάτι της αριστεράς που αξιολογεί ως δευτερεύοντα ζητήματα τον ρατσισμό και τον σεξισμό και την ομοφοβία του Τραμπ ή και, ίσως ακόμα χειρότερα, που θεωρεί ότι ο σεξισμός μπορεί να γίνει όπλο εναντίον του συστήματος. Τώρα, από την άλλη πλευρά, υπάρχει κάτι άλλο επίσης, κατά τη γνώμη μου, εξόχως προβληματικό στο λόγο γύρω από τις αμερικάνικες εκλογές και το αποτέλεσμα. Είναι, πιστεύω, εξόχως προβληματικές οι κατηγορίες που μερίδα του Δημοκρατικού Κόμματος εξαπολύει εναντίον της αριστεράς, θεωρώντας την υπεύθυνη για την άνοδο του Τραμπ. Θυμίζω εδώ έτσι λίγο πολύ επιγραμματικά,
ένα πολύ χαρακτηριστικό τα Twitter που αντάλλαξαν ο Krugman με την Naomi Klein. Ίσως το έχετε ακούσει. Ο Krugman έγραψε ότι κατηγόρησε την Jill Stein ότι έδωσε την νίκη στον Τραμπ, αλλιώς η Φλόριντα θα είχε σωθεί, λέει. Και η Klein του απάντησε: «Πολ, έκανες τα πάντα για να βυθίσεις τον Bernie. Πώς τολμάς να κατηγορείς άλλους για αυτή την πανολεθρία?» Ο Krugman είχε αναντιωθεί δρυμύτατα στην υποψηφιότητα Sanders. Βέβαια, για να είμαστε έτσι δίκαιοι, είχε προειδοποιήσει, είχε τον περασμένο Αύγουστο, κατά της κεντροδεξιάς στροφής του, ακόμα και ο Krugman, του Δημοκρατικού Κόμματος, με ένα άρθρο του «Όχι στη δεξιά στροφή». Μετά τις εκλογές κατηγόρησε τα λεγόμενα τρίτα κόμματα, κυρίως την Jill Stein του Πράσινου Κόμματος, ότι χάρισαν την νίκη στον Τραμπ. Θέλω να επικαλεστώ και πάλι την ανάλυση της Άντζελα Ντέιβις εδώ, η οποία αναφέρεται σε ένα διπλό πρόβλημα. Λέει λοιπόν, ο φεμινισμός σε χιλιάδες εισαγωγικά, αυτός ο αστικός, συστημικός φεμινισμός της Χίλαρη Κλίντον, που απευθυνόταν στις λευκές μεσοαστές γυναίκες, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένας κάποιος φεμινισμός του 70, απολύτως αφομοιωμένος από το νεοφιλελεύθερο σύστημα, το ανέλησε πριν η Νάνσι Φρέιζερ. Από την άλλη πλευρά, λέει η Άντζελα Ντέιβις, ο Μπέρνι Σάντερς, για το δεύτερο δεν είμαι σίγουρη αυτό που θα σας πω, αλλά το λέει η Άντζελα Ντέιβις για να το σκεφτούμε, εγώ δεν είμαι σίγουρη όπως το παρακολούθησα, ότι έχει δίκιο ακριβώς, λέει, αν και έφερε στην εθνική πολιτική αρένα μια κριτική στον καπιταλισμό μέσω της ιδεολογικής και πολιτικής αναφοράς του στα υποτελή κοινωνικά στρώματα με τρόπο που δεν είχε ακουστεί δημόσια για δεκαετίες, συμφωνούμε σε αυτό απολύτως, φαινόταν, λέει, όμως κάπως αμήχανος να εντάξει σε αυτόν τον ταξικό λόγο μια κριτική στο ρατσισμό. Τελευταίο σημείο, τι κάνουμε? Και βεβαίως στα πιο καθημάς, ποια Ευρώπη? Ποια Ευρώπη, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει ολοένα και περισσότερο με παράρτημα των πολυεθνικών, όταν κατρακυλάει με ραγδαίους ρυθμούς σε διαρκείς υποχωρήσεις ως προς τα δημοκρατικά κεκτημένα, στην αδύρυτη κυριαρχία της τεχνοκρατικής λογικής και λογιστικής, στην πολιτική της λιτότητας, που παρέχει το έδαφος για την καλλιέργεια του ρατσισμού και δίνει άδεια στα αντανακλαστικά της ακροδεξιάς μνησικακίας. Είναι ακριβώς εκεί που βρίσκει έδαφος η αντιπαγκοσμιοποιητική ρητορική του Τραμπ. Και εδώ δεν μπορώ παρά να αναφέρω αυτό τη μελαγχολική διαπίστωση ότι σήμερα η κριτική στην παγκοσμιοποίηση κεφαλαιοποιείται από τον εθνικισμό και την ακροδεξιά. Σε λιγότερο από 2 δεκαετίες μετά το Σιάτλ και τα κινήματα εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης, η κριτική διεθνιστική ουτοπία του ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός, δίνει τη θέση της σε έναν αποκρουστικό κόσμο ακραίας εκμετάλλευσης μεταδημοκρατίας και εθνικών περιχαρακώσεων. Ο κοινικός στιγματισμός της ισότητας και των δικαιωμάτων είναι ένα από τα ιδεολογικά οχήματα της ακροδεξιάς και τίνει να γίνει το ηγεμονικό αφήγημα της παρούσας κρίσης και της αυταρχικής στροφής που συνόδευσε τις πολιτικές διαχείρισής της. Αυτή είναι μια στιγμή μετεχμιακή, μια στιγμή κινδύνου ενδεχομένως, αλλά και επιβεβλημένης εντατικοποίησης μιας αγωνιστικής κοσμοπολιτικής της αριστεράς και των κινημάτων, της συμμαχίας των αντικαπιταλιστικών και αντιρατσιστικών και αντιεθνικιστικών κινημάτων. Χρειάζεται πάνω απ' όλα να απαντήσουμε πολιτικά στην επέλαση του μεταπολιτικού. Αυτό προσπαθεί να κάνει στην Ελλάδα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει εισάγει το στοιχείο της πολιτικής στην νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πείραμα για αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών εναντίον της νεοφιλελεύθερης λιτότητας, ένα πείραμα που είναι σε εξέλιξη, είναι σε εκκρεμότητα, καθώς υφίσταται τρομακτικές πιέσεις, όπως άλλωστε έδειξε και ο εξαναγκασμένος συμβιβασμός του Ιουλίου του 2015. Είμαστε σε αυτή την μετεχμιακή στιγμή που ο Γκράμψη είχε ονομάσει interregnum, έτσι,
και είναι ακριβώς η στιγμή κατά την οποία πρέπει να αγωνιστούμε για να αλλάξουμε το συσχετισμό δυνάμεων προς όφελος των δυνάμεων του δημοκρατικού σοσιαλισμού, ενάντια στο νεοφιλελεύθερο ακραίο κέντρο και την όσμωσή του με την ακροδεξιά ατζέντα. Αυτή είναι για μένα η συμμαχία που πρέπει να αντιπαλέψουμε, η συμμαχία μεταξύ νεοφιλελευθερισμού και εθνικισμού. Έτσι, αυτή είναι η συμμαχία που πρέπει έχουμε σαν βασικό αντίπαλο. Χρειαζόμαστε μια αριστερά που διεκδικεί την πολιτική διαφορά της από τα νεοφιλελεύθερα και τα νεοσυντηρητικά κατεστημένα, που όπως είπα πριν πολιτικοποιεί διαρκώς αυτή τη διαφορά και έχει διαθεματική στρατηγική για την ανακατανομή πόρων και ισχύως, την ανάταξη των δικτύων κοινωνικής προστασίας, την περιφρούρηση εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά μια αντιεθνικιστική, διεθνιστική, ευρωπαϊκή αλλά όχι ευρωκεντρική αριστερά. Ευχαριστώ πολύ.